Θα του απεικονίσουμε την κατάσταση της πόλης Θεσσαλονίκης, την αγορά της πόλης, η οποία για μία ακόμη φορά κατάφερε να κάνει μηδενικά ταμεία. Και θα του πούμε ποια είναι η κατάσταση. Τίποτα άλλο. Θα του δώσουμε την εικόνα. Από εκεί πέρα, κάθε νόημον άνθρωπος, αν του δώσει την εικόνα, καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά και στην πόλη. Το λιανεμπόριο αντέχει αυτό το 15ήμερο lockdown, το τοπικό lockdown. Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχάς, αντέξαμε 10 χρόνια. Αυτό είναι γεγονός. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Αντέξαμε στο πρώτο lockdown με ελάχιστες απώλειες. Ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε τις απώλειες που, αν μη τι άλλο, βγάζει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, ότι θα είναι 100.000 καθίσματα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε οι περισσότεροι. Στόχος του εμπορικού συλλόγου όμως είναι να μην χάσει κανένας τον δρόμο, να ληφθούνται μέτρα, οριζόντια μέτρα επιτέλους από την κυβέρνηση και να καταλάβει επιτέλους η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν βιώσιμοι και μη βιώσιμοι σε συγκεκριμένη συγκυρία που ζούμε. Είμαστε όλοι δυνάμιμοι βιώσιμοι.